44 χρόνια μετά παραμένει βουβό. Αεροδρόμιο φάντασμα. Συνήθως με αυτές τις λέξεις περιγράφουν οι Κύπροι το αεροδρόμιο της Λευκωσίας όταν τους ρωτήσει κανείς. Κι όντως είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα. Αυτό που άλλοτε ήταν ένα κόσμο της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας αποτελεί σήμερα ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο δυτικά της πρωτεύουσας της Κύπρου. Βρίσκεται σε κατάσταση αχρηστίας από το 1974 και αυτή τη στιγμή τελεί υπό τον έλεγχο της UNFECIP, η οποία και το χρησιμοποιεί ως αρχηγείο της. Στις 20 Ιουλίου 1974, δύο άδεια αεροσκάφη των Κυπριακών αερογραμμών καταστράφηκαν στη διάρκεια των σφοδρών βομβαρδισμών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Πριν από μερικά χρόνια, ο Κύπριος φωτογράφος Άνδρος Ευσταθίου βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας για να το φωτογραφίσει. Αυτή την φορά όμως οι φωτογραφίες του παίρνουν σάρκα και οστά, με ανθρώπους που κάποτε δούλευαν στο αεροδρόμιο αυτό. Ανθρώπους που γέμιζαν με τα γέλια, τις φωνές αλλά και τα δάκρυά τους το χτίριο εκείνο που δέσποζε λίγο έξω από την πρωτεύουσα.